Ο Απόστολος Αποστόλου είναι καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια Παντίου, Πάντοβας, Ρώμης, Μιλάνου και στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Φεντεριτσιάνα της Ρώμης. Ταυτόχρονα διδάσκει και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι ο επόμενος φιλοξενούμενος μας. Του ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε παφορμή ένα άρθρο του που είναι έξω από το κουτί με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο δεκαήμερο σε ευρωπαϊκό έδαφος και όσα σέρνουν, εννοώ το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα. Το άρθρο του «Η λαή στη σκιά της τρομοκρατίας» και μάλιστα με ένα επιμύθιο του άλλοτε Γάλλου Προέδρου του Ζακ Σιράκ ότι η τρομοκρατία έχει μετατραπεί στο συστηματικό όπλο ενός πολέμου, επιπλέον δεν γνωρίζει σύνορα και σπάνια έχει πρόσωπο, αυτό είναι το επίμετρο που χρησιμοποιεί, έχει μία κατάληξη. Το κριτήριο σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι να διερευνάτε ποιος ωφελείται. Βλέπετε, τα ζητήματα ασφάλειας είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά έχουν κατακυριεύσει ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο, για να μην ξεχνιόμαστε. Και όχι μόνο αυτόν βεβαίως. Καλημέρα κύριε Αποστολού. Καλημέρα κύριε Σαχίνη σε εσάς και στους ακροατές σας. Η ασφάλεια πια είναι στην καθημερινότητα, έτσι. Κάποτε ακριβώς λέγαμε ότι είναι ένα εξειδικευμένο κεφάλαιο. Δεν είναι έτσι όμως. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πλέον, έχει μπει στην καθημερινότητά μας μια ασύμμετρη απειλή. Και αυτή η ασύμμετρη απειλή είναι η τρομοκρατία. Γιατί λοιπόν προσεγγίζετε με διαφορετικό τρόπο την υπόθεση και μιλάτε για τους λαούς στη σκιά της τρομοκρατίας? Γιατί την τρομοκρατία δεν την εξετάζομαι πλέον με τα κριτήρια που την είχαμε εξετάσει στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχε η αναρχική τρομοκρατία. Θυμόσαστε τις δολοφονίες ηγετών και βασιλέων. Στη Γαλλία, για παράδειγμα. Αλλά μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Η τρομοκρατία πλέον έχει μπει στη φάση εκείνη κατά την οποία χρησιμοποιείται η τρομοκρατία, θέλω να πω, χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το να καταργηθεί μια εξουσία ή να την γκρεμίσουν την εξουσία. Μπαίνει στην εξέλιξη ή στη διαδικασία να χρησιμοποιηθεί εναντίον των λαών, ούτως ώστε κάποιες ηγεσίες να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλλο καθεστώς. Που σημαίνει τι, ότι η τρομοκρατία μετατρέπεται σε όπλο κάθε λογής εξουσιαστών, όπου και αν είναι αυτή? Ακριβώς έτσι. Μετατρέπεται σε ένα όπλο εξουσιαστών. Ένα όπλο πανίσχυρο που ξεπερνάει μέχρι τώρα τα όσα εν πάση περιπτώσει γνωρίζαμε και κατά αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται σε κέντρα ξένα ή σε εγχώρια κέντρα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Το πιο σύνηθες τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε, είναι η αναφορά στη λεγόμενη ακραία ισλαμική τρομοκρατία, τις ακραίες, ναι, ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Εσείς πώς το προσεγγίζετε? Κοιτάξτε, η τρομοκρατία στις ισλαμικές χώρες δεν είναι κάτι τωρινό. Αν το πλησιάσουμε και το δούμε μέσα από ιστορικά χαρακτηριστικά, θα δούμε πως τρομοκρατικά οι ισλαμικές χώρες ήδη από το 5ο-6ο αιώνα έως το 12ο ασκείται με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ωστόσο, υπάρχει τώρα μία συγχώνευση μεταξύ τρομοκρατίας ισλαμικών χωρών και ευρωπαϊκής τρομοκρατίας. Όλα αυτά έχουν μπει μαζί, λειτουργούν μαζί και παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια. Το γεγονός αυτό το τελευταίο που ζήσαμε, το γεγονός δηλαδή της τρομοκρατικής ενέργειας που συνέβη στην Μόσχα, mm-hmm, αποδεικνύει ενδεχομένως και αυτό. Μέχρι τώρα βέβαια οι πληροφορίες δεν είναι ορατές για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν όμως ψάξουμε περαιτέρω τις αναλύσεις, θα καταλάβουμε ότι η τρομοκρατία εκεί δεν ήταν μόνο ένα αμιγώς ισλαμικό γεγονός που συνέβη ενάντια στην Ρωσία και κυρίως στην Μόσχα, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλοι παράμετροι που λειτουργούν ούτως ώστε να φέρουν άλλα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα. Νομίζω ότι έπαιξε και στην Ελλάδα ένα
ο Ντάγκλας Μακγκρέγκορ, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Πενταγώνου, και τι κάνει, συνδέει τα μουσουλμανικά στοιχεία του πολέμου να λειτουργούν για λογαριασμό της Ουκρανίας, και μέσα από τη CIA και από άλλες μυστικές υπηρεσίες να θέτουν κάποιους στόχους που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα σχέδια. Αυτό είναι το αφήγημα που πολύ θα ήθελε να περπατήσει η Μόσχα. Θέλω να σας πω ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, αμέσως μετά από αυτό το μακελιό, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι μεν σπέβδουν ασμένοντες να πούνε ότι δεν έχει, υπάρχει καμία σχέση με την Ουκρανία. Είδε η Μόσχα, ο Πουτίν σπέβδει να πει κατευθείαν ότι εδώ υπάρχει ουκρανική εμπλοκή. Αυτό δεν σας κάνει λίγο έτσι καχύποπτο και για τους μεν και για τους δε? Είναι καχύποπτο και για τους μεν και για τους δε. Αλλά αν πάμε λίγο στο παρελθόν και δούμε ότι η τρομοκρατία και κυρίως ο ISIS έχει δημιουργηθεί από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τότε καταλαβαίνουμε πως η τρομοκρατία αυτή καθεαυτή δεν είναι ξέχωρη. Πλέον δεν μιλάμε για, βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες δεν θυσιάζονται, και δεν μιλάμε για πολιτιστικές αντιθέσεις, δεν μιλάμε για οποιασδήποτε άλλες αντιθέσεις, ιστορικές κτλ. Μπαίνουμε σε μια φύση τυφλών χτυπημάτων που οι συγκεκριμένοι εξτρεμιστές, οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες δεν δολοφονούνται οι ίδιοι, δηλαδή δεν φτάνουν σε αυτοκτονικές δραστηριότητες, αλλά έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Οι οποίοι δεν έχουν, να το πω εγώ αδόκιμα κατά την ανάλυση σας, και σταθερό, να το πω έτσι, πελατολόγιο από όπου τα πάρουν. Ακριβώς. Είναι πλέον από όπου τα πάρουν. Όταν συνελήφθησαν οι δύο πρώτοι, μέσα από την άγρια βιοπραγία που ασκήθηκε επάνω τους, κάποιοι ομολόγησαν ότι είχαν φύγει από την Τουρκία, έτσι, και έφτασαν στην Μόσχα με συγκεκριμένο στόχο και μάλιστα με κάποιο συγκεκριμένο ποσό που θα εισέπραταν. Από ποιους δεν μάθαμε. Ποιοι ήταν δηλαδή εκείνοι που τους έδωσαν το συγκεκριμένο ποσό και τις εντολές για το πώς θα πρέπει να κινηθούν, αυτό δεν το μάθαμε και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε. Άρα οι κοινωνίες πού οδηγούνται? Οι κοινωνίες είναι εχμάλωτες πια. Μας κυβερνούν με όρους, να το πω έτσι, εκβιασμού. Μας κυβερνούν με όρους εκβιασμού, όπως το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και στην καθημερινότητά μας, αλλά επίσης και μέσα από την τρομοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν λοιπόν έχουμε μπει σε μία νέα φάση, όπου και οι τρομοκρατικές οργανώσεις εργαλειοποιούνται κάθε φορά από κάποιον. Δεν είναι κατά αναγκή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να είναι χώρα κρατική οντότητα. Μπορεί να είναι κάποιο συμφέρον, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και χώρα. Μπορεί να είναι και μια σέχτα ιδεολογική, θρησκευτική, τα πάντα όλα. Αυτό δεν δημιουργεί κοινωνίες που εξ αντικειμένου θα λειτουργήσουν πια με ακραία φοβικά σύνδρομα και το αίσθημα για περισσότερη περιφρούρηση και ασφάλεια, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα αυτός που θα την παρέχει θα ελέγχει ταυτοχρόνως και τις ίδιες κοινωνίες, δεν γίνεται ακόμη πιο σφιχτό? Βεβαίως γίνεται ακόμα πιο σφιχτό. Ήδη οι πολίτες έχουν, να το πω έτσι, έχουν ενσωματώσει όλη αυτή την τρομοκρατία, γιατί υπάρχει και μια κρατική τρομοκρατία, τη ζήσαμε με την πανδημία, έτσι, και υπάρχει και εκείνη η άλλη τρομοκρατία, η εισαγόμενη, που τη ζούμε και στη Γαλλία, την ζήσαμε και σε άλλες χώρες. Σήμερα, δηλαδή χθες, θέλω να πω, τη ζήσαμε και στην Μόσχα και ενδεχομένως να τη ζήσουμε και περαιτέρω. Συνεπώς, θέλω να πω ότι εδώ ο πολίτης είναι εντελώς εχμάλωτος. Σε κέντρα αποφάσεων, σε κυβερνήσεις και καθεστώτα, από παντού βάλετε. Βάλετε. Και θέλω να πάω τη συζήτηση ως εξής, κύριε Αποστόλου, από εδώ και κάτω. Γενικώς η εικόνα που έχεις και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, είναι μια εικόνα βίας, τρομοκρατίας, σειράξεων, πολέμων, αντεγκλήσεων, σφαγών.
εξαήλωσης, εξαφάνισης λαών. Με συγχωρείτε, σε καμία άλλη ιστορική περίοδο, εκτός αν κάνω λάθος, παρότι υπήρχαν ανάλογα, πάντα σε ιστορική κλίμακα, γεγονότα, δεν υπήρχε τέτοια εκοφαντική σιωπή και στο χώρο της διανόησης και στο χώρο εκείνων των κοινωνικών κινήσεων που εξέφραζαν μια άποψη, εγώ δεν θα πω ειρήνης, καταλλαγής, συνδιαλλαγής, συμβιβασμών, ούτε αυτό δεν συζητάμε πια. Τι έχει συμβεί εδώ? Ναι, κοιτάξτε, είναι το εξής. Γίνεται μια μεγάλη ανακατανομή του κόσμου. Μπροστά σε αυτήν την ανακατανομή, οι διανοούμενοι δεν μπορούν να παίξουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, γιατί οι διανοούμενοι, από ό,τι βλέπουμε, είναι δυσοδομούς στους διαδρόμους της εξουσίας. Έτσι, από την άλλη, τα αντανακλαστικά των πολιτών, όλων των χωρών, είναι μουδιασμένα. Με τις συνεχόμενες κρίσεις, το τελευταίο διάστημα έχουμε τουλάχιστον 6-7 κρίσεις, οικονομικές, ενεργειακές κτλ. Κτλ. Με τις αυξανόμενες λοιπόν κρίσεις, δεν μπορεί, γιατί δεν έχει και το σχετικό οπλοστάσιο για να αντισταθεί ο πολίτης. Πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια διαδικασία για να βρει εκείνα τα μέσα που θα ανταποκριθούν απέναντι στις τρομοκρατικές δυνάμεις που υπάρχουν. Και όταν λέω τρομοκρατικές δυνάμεις, εννοώ και την εισαγόμενη τρομοκρατία, αλλά και την κρατική τρομοκρατία. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος Αναστάσης. Καλημέρα, λέει, κύριε Αποστόλου. Εκλείπουν σήμερα πολιτικές ηγεσίες που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν και να καθίσουν ένα τραπέζι παρά τις όποιες διαφωνίες τους για να βρουν ένα παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό modus vivendi? Δεν αντιλαμβάνονται ότι πυροβολούν και τα δικά τους πόδια, αυτά που θέλουν να έχουν της εξουσίας και των απολαβών τους? Ναι, είναι έτσι. Για κοιτάξτε, εχθές ο Μακρόν αρχίζει να κάνει μία, να το πω έτσι, επιστράτευση, ούτως ώστε με πληρωμή δηλαδή κάποιον, να έχει ένα στρατό έτοιμο για να τον στείλει στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτές οι ανοησίες που δεν έχουν καταλάβει μέχρι τώρα ότι η Ρωσία, θυμόμαστε τι συνέβη με τον Ναπολέοντα, θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη με τον ναζισμό, τα κατάφερε να επιβιώσει, πολλό μάλλον σήμερα που είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, αυτό μας αφήνει έκπληκτους. Το γεγονός ότι δεν προσπαθούν για την ειρήνη, αλλά δίνουν συνεχώς πολεμικό υλικό, αυτό συμβαίνει και με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρα μια ανοησία. Ποια όμως είναι τα αφεντικά αυτών των ανθρώπων που δεν σκέφτονται με το συνηθισμένο τρόπο, εκείνο δηλαδή το συνηθισμένο τρόπο που τον γκρεμίσαν οι ίδιοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μια συμφιλίωση μεταξύ των λαών και ένας διάλογος ούτως ώστε να επιλύονται τα μεγάλα ζητήματα, αλλά επιστρέφουν πάλι στους πολέμους και στις σφοδρές αντιπαραθέσεις. Ξέρετε, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και ξέρω ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς τις εξέλιξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, μπαίνουμε σε τροχιά ευρωεκλογών, σωστά? Ναι. Τον Ιούνιο, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουμε ευρωεκλογές. Βλέπετε οι πολιτικές δυνάμεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο να κάνουν μια τέτοια συζήτηση? Γιατί εγώ βλέπω ότι η συζήτηση γίνεται πίσω και πάνω από το, για το Green Deal, την απανθρακοποίηση, την τάδε οδηγία. Καλά είναι και αυτά, δεν λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ευρωπαϊκός χώρος, είτε στο εσωτερικό κάθε χώρας, είτε στον περίγυρό της, και πλήττεται και είναι στα όρια πολεμικών συγκρούσεων και υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις και υπάρχουν τρομοκρατίες. Βλέπετε να γίνεται αντικείμενο συζήτησης? Σαν να πηγαίνει κάπως στον αυτόματο πιλότο. Αυτά, αν δεν τα ενεργοποιήσει το όποιο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, πώς οι κοινωνίες μπορούν να μετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο? Δεν μπορούν να μετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο, γιατί έχουν οι κυβερνήσεις πλέον, γνωρίζουν αυτό που το γνωρίζει βέβαια και ο τελευταίος πολίτης, ότι οι πόλεμοι είναι κατ' ουσία εμπορικά γεγονότα. Επομένως, όταν εξυπηρετούν συμφέροντα, εξυπηρετούν ακριβώς και τα εμπορικά γεγονότα. Λέει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Τελικά το ζήτημα της ασφάλειας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι στην προμετωπίδα.
και καλά με χώρες που έχουν μια στοιχειώδη στρατηγική ασφάλεια. Η Ελλάδα διαχρονικά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζει στο πόδι. Διαφωνείτε? Καθόλου. Τα αντιμετωπίζει στο πόδι και πάντοτε με τα συμφέροντα των συμμάχων. Έχουμε ζήσει τέτοιες ταλαιπωρίες όταν τρέξαμε να βοηθήσουμε και στο παρελθόν συμμάχους και μετά όλα αυτά γύρισαν μπούμεραγκ εναντίον μας. Και λειτουργεί πάντοτε έτσι, ή λειτουργούν καλύτερα πάντοτε έτσι οι ηγεσίες, οι πολιτικές ηγεσίες, γιατί φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που σήμερα είναι πλήρως ενταγμένοι σε μεγάλα κέντρα αποφάσεων. Για να το πούμε κι αλλιώς, είναι υπάλληλοι κάποιων μεγάλων κέντρων. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, πώς θα έπρεπε να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη συζήτηση η κοινωνία, αφού δεν της δίνεται η δυνατότητα από τα πολιτικά συστήματα, τα κόμματα και τις ηγεσίες? Ναι, η κοινωνία πρέπει να βρει τις εναλλακτικές σχέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσει στους ορίζοντες εκείνους κατά τους οποίους θα πρέπει να αναζητήσει καινούργιες προοπτικές. Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ένα όχι στον πόλεμο, ή μάλλον στους δύο πολέμους, γιατί έχουμε δύο πολέμους. Πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα. Δεν θα πρέπει να συνεννούμε με τι αποφάσεις πήραν οι πολιτικοί ηγέτες στο διευθυντήριο της Ευρώπης. Πρέπει να καταργήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε λογικές που εμείς έχουμε τον έλεγχο να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε καινούργιες φυγές, θέλω να πω προοπτικές μπροστά. Δεν το κάνουμε αυτό. Και δεν το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε αφαιθεί στις πολιτικές ηγεσίες. Έχουμε αφαιθεί δηλαδή στις αποφάσεις του Διευθυντηρίου, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να στείλουμε τόσα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Έχουμε αφαιθεί μπροστά στη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη και ουδείς δεν διαμαρτύρεται. Έχω ψάξει και έχω βρει αν υπήρχαν συνέδρια παγκοσμίως για το θέμα του πολέμου. Βρήκα λίγα, τα οποία όμως τα συνέδρια αυτά συζητήθηκαν θεματικές όπως η αντίληψη του Καντ για τον πόλεμο, η αντίληψη του Ντεριντά σε πιο σύγχρονες εκδοχές για τον πόλεμο, αλλά αυτές οι αντιλήψεις είναι αντιλήψεις περασμένες. Οι σύγχρονες αντιλήψεις πάνε μαζί με όλο αυτό το πακέτο που λέγαμε προηγουμένως για την τρομοκρατία και τη λειτουργία της. Ξέρετε κάτι, υπήρχε ένας ελεύθερος διανοητής, ο Γεράσιμος Κακλαμάνης, ο οποίος έλεγε ότι πλέον καμία κυβέρνηση δεν λειτουργεί χωρίς την τρομοκρατία και δεν λειτουργεί χωρίς τους πράκτορες. Και δυστυχώς φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε πρώτα απ' όλα οι πράκτορες να κινούνται σε οποιασδήποτε κατευθύνσεις και να δίνουν το πρώτο υλικό και μετά να πραγματοποιούνται οι όποιοι πόλεμοι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εκ των υστέρων. Λέει ο φίλος Μωσάκης εδώ και μας επιστρέφει στο αρχικό. Καλημέρα, λέει κύριε Αποστόλου. Ερώτηση. Ότι αυτοί που κάναν το χτύπημα στο συναυλιακό χώρο στη Μόσχα πήγαν χωρίς καν κουκούλες και μαγνητοσκοπούσαν κιόλας τα πάντα με το πρόσωπό τους. Λέει κάτι? Λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά ότι ήταν αποφασισμένοι. Λέει πάρα πολλά ότι ήξεραν ότι θα διαφύγουν, όπως έγινε και με την περίπτωση της δολοφονίας του φιλοσόφου της κόρης του φιλοσόφου της Ρωσίας, του Ντούγκιν. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά ότι εκείνοι πια είναι αποφασισμένοι, ανεξάρτητα αν τους γνωρίσουν ή όχι, αν τους συλλάβουν μέσα δηλαδή από τις οθόνες, και είναι βέβαιοι πως θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ξεφύγουν. Ότι έχουν μια αποστολή και στη συνέχεια τους περιμένει το μαύρο χρήμα. Όλα αυτά λοιπόν λένε πάρα πολλά. Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι λίγο παραπάνω πώς ξετύλιξε αυτό που αποτύπωσε στο χαρτί σε ένα άρθρο, όπως είπα, έξω από το κουτί, για όλα αυτά που συγκλώνησαν βεβαίως τον κόσμο, γιατί η εικόνα, η φρικώδης του Μακελιού δεν φεύγει εύκολα και με τον τρόπο που έχει καταγραφεί. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλή μέρα. Γεια σας.